Οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις της Θεσσαλονίκης με τη Συνδικαλιστική τους Επιτροπή σήμερα θα επιδώσουν υπόμνημα διαμαρτυρίας στον ΕΦΚΑ για την κατάσταση της λειτουργίας των υπηρεσιών. Είναι γνωστό πλέον ότι και πριν την περίοδο της πανδημίας, αλλά κυρίως την περίοδο αυτή και τώρα ακόμα που τα μέτρα χαλάρωσαν, δεν υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του κοινού και κυρίως των συνταξιούχων από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Βεβαίως θέλουμε να καταγγείλουμε την προσπάθεια του Υπουργού Εργασίας να καταδείξει ως υπεύθυνους μερικούς ασυνείδητους δήθεν εργαζόμενους του ΕΦΚΑ. Τα προβλήματα είναι βαθύτερα, είναι σε όλους γνωστά. Είναι η υποστελέχωση που έχουν υποστεί διαχρονικά οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Είναι ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός και τα μέσα που διαθέτουν. Και βεβαίως όλα αυτά προφανώς προϊονίζουν τους σταδικούς στόχους της κυβέρνησης για να μεταβιβάσει υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στους ιδιώτες. Όπως κάνει με την έκπληξη των συντάξεων, με τα τηλεφωνικά κέντρα και βεβαίως να συρρυκνώσει τις υπηρεσίες αυτές κλείνοντας διευθύνσεις και τμήματα. Εμείς βεβαίως απαιτούμε και σήμερα την άμεση στελέχωση των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για να υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης και παροχής σύγχρονων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους. Αναπτύξαμε και στο κόμμα μέσα, συνεχίζουμε με τις δυσκολίες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης από τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Βεβαίως και τη θέση μας για το καινούργιο νομοσχέδιο τώρα για τις εξυπηρετικές δράσεις και τα λοιπά. Έγινε μια ευρεία κουβέντα με τον διευθυντή της υπηρεσίας του εδώ. Αυτό που εμείς όσο είναι κρατάμε ως συμπέρασμα της κουβέντας είναι το εξής. Ότι γίνεται μια προσπάθεια αναδιάταξης των διευθύνσεων των τμήματων της υπηρεσίας πανελλαδικά αλλά και την κεντρική Μακεδονία. Αλλά γίνεται εκ των υλών, χωρίς δηλαδή να υπάρχει καμία διάθεση από την πλευρά της κυβέρνησης να υπάρξουν καινούργιες προσλήψεις για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες. Ρωτήσαμε τον Διευθυντή για τις ελλείψεις που υπάρχουν εδώ στην Κεντρική Μακεδονία. Δεν μας απάντησε, λέγοντας ότι δεν έχει τα στοιχεία πρόκειρα, αλλά νομίζουμε ότι το ζήτημα είναι ότι δεν είναι συγκεκριμένες οι ελλείψεις. Τα μελλοντικά αγγίζουν τις 2.000, όπως αναφέρουμε και στο δόμα. Και αυτό που μας υποσχέθηκε είναι ότι βελτιώνει την κατάσταση της έκδοσης των συντάξεων, έτσι, όταν αυτές αφορούν ένα ταμείο, έτσι, είτε είναι ΟΑΕ, είτε είναι ΙΚΑ, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, και ότι από τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, της κατάθεσης για τη σύνταξη, μέσα σε 4 μήνες ή 3 μήνες θα είναι ο ανώτερος χρόνος. Βέβαια, έχουμε ακούσει και από τους υπουργούς, άλλος με ένα κουμπί, άλλος με μάνατζερ και με τέτοια παπλάνη. Εμείς είπαμε ότι όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, επιμένουμε στη θέση μας για δημόσιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και με στελέχωσή του με όλο το αναγκαίο προσωπικό που υπάρχει και ότι πάντων εδώ θα είμαστε να ξανασυζητήσουμε το αποτέλεσμα που μας λέει ότι θα πετύχει ο Διευθυντής μέσα από την διαδικασία αυτή του συντονισμού των υπηρεσιών. Αυτά, συνάδελφοι.